Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στάθη Καραντώνη, άμεσο συνεργάτη του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι στο δρόμο, αν δεν κάνω λάθος. Έρχεται εδώ, στην Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα που βρέθηκε για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κύριε Καραντώνη, καλησπέρα από την ώρα για βλέ, από την Θεσσαλονίκη και από το Λίμπερο 107,4. Τι κάνετε? Μας ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλο το ακροατήριό σας. Είστε καθοδόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, καθοδόν. Είμαστε καθοδόν και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Τα καταφέρατε. Πήρατε το OK αυτό που περιμένατε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι γίνανε όλα γρήγορα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καραντώνη, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες και τα χρήματα μπήκαν και τα έγγραφα κατατέθηκαν και ο φάκελος σήμερα αποδείχθηκε πληρέστατος. Και πλέον μιλάμε για τον νέο μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Παπαδόπουλο. Για να σου πω τώρα, με πάσα ειλικρίνεια, δεν μπορώ να καταλάβω, άκουσα και νωρίτερα που το ανέφερες. Ναι. Το συγκεκριμένο, σαν να αναφέρεις τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο σαν τον καινούργιο μεγαλομέτοχο. Δεν ισχύει προς στιγμή ακόμα αυτό. Αυτό που κάναμε εμείς μέχρι στιγμής και έχουμε φέρει εις πέρας ήταν να καταθέσουμε ένα φάκελο πλήρη με όλα τα στοιχεία τα οποία μας είχαν ζητηθεί από την πρώτη μέρα πριν από 2,5 εβδομάδες. Ήταν δικιά μας επιλογή με κάποια μυστικότητα να ακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία και να τη φανερώσουμε 2-3 μέρες πριν πάμε στην Επιτροπή. Ήδη από τη Δευτέρα ο κ. Παπαδόπουλος είχε καταθέσει όλο το ποσό, το 100% που απαιτείται για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Είναι ένα ποσό το οποίο έχει ήδη πιστωθεί στον λογαριασμό της νέας ΠΑΕ Ηρακλής. Σήμερα περάσαμε από την Επιτροπή. Ο κύριος Παπαδόπουλος εχθές το βράδυ, χθες το απόγευμα ήρθε από την Αμερική. Ήθελε με τον δικό του τρόπο να τιμήσει με την παρουσία του τα μέλη της Επιτροπής. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις από την πλευρά τους πιο πολύ διευκρινιστικού χαρακτήρα, τις οποίες όλες τις απαντήσαμε επιτυχώς και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο για μας, να εγκριθεί ο φάκελος του κυρίου Παπαδόπουλου και να είμαστε έτοιμοι. Τώρα είναι το επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα είναι αυτό που περιμένουμε από τα μέλη της προσωρινής διοικούσης επιτροπής του Ηρακλή και διαδικαστικά βασικά θα πρέπει να δούνε μέχρι τη 12η βραδινή σήμερα που είναι και καταληκτική ημερομηνία για να καταβάλει κάποιος το ποσό για το μετοχικό κεφάλαιο και να μας πούνε ποια είναι η επόμενη κίνηση. Περιμένουμε τώρα. Θεωρείτε ακόμα, κύριε Καραντώνη, ότι ο κύριος Παπαδόπουλος δεν είναι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής? Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε και αυτό το τυπικό μέχρι τις 12 το βράδυ που είπατε? Για το φόβο των Ιουδαίων και τα δικιά μας πλευρά πάντα μιλάω, ναι, σαφώς. Ναι, αλλά αυτός που είναι να βάλει τα λεφτά πρέπει να πάρει και OK από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πήρατε εσείς σήμερα, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί το από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, δεν γνωρίζω ακριβώς, αν και οι άνθρωποι, οι δικηγόροι του Αιγύπτου επιχειρηματία τους είχαν δεχθεί σε ακρόαση πριν από εμάς. Μόλις τελειώσαμε με αυτούς, αμέσως μετά πήγαμε εμείς σε ξεχωριστή ακρόαση. Δεν γνωρίζω ακριβώς το τι έγινε. Αλλά από ό,τι μου είπαν ότι βγήκε και δελτίο τύπου, το οποίο ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς τι περιέχει το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας. Προφανώς μετά από 1-2 εβδομάδες μπορεί, δεν ξέρω. Έχει περιθώριο ο κύριος Ορούρ για τις επόμενες 2 εβδομάδες αν θέλει να ξανακαταθέσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει δείξει κάποιος από την πλευρά του ότι έχει αυτή την πρόθεση. Αν εννοείται. Ωραία, αυτό. Εντάξει, κύριε. Ναι. Και το σενάριο να ευσταθεί αυτό, έτσι. Και πάλι πρέπει να πάρουμε επίσημα το χρήσμα. Σωστά. Από την διοικούσα επιτροπή. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Είστε τυπικός και καλά κάνετε. Εντάξει, ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει μέσα του ότι ο Ηρακλής έχει νέο μεγαλομέτοχο από τη στιγμή που μιλάμε για το ποσό που έχει καταβάλει ο κύριος Παπαδόπουλος τις προηγούμενες μέρες. Σωστά. Αλλά καλά κάνετε κι εσείς και λέτε ότι πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα που πρέπει να ακολουθήσουν. Σαφώς. Και δεν είναι μόνο το ποσό το οποίο κατέβαλε ο κ. Παπαδόπουλος, 321.000 ευρώ που απαιτούνται για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Είναι και η ταμιακή διευκόλυνση Βεβαίως. Που έκανε για τις τρέχουσες ανάγκες της ομάδας το τελευταίο δεκαήμερο. Δηλαδή και εκεί που ετίθεται ένα θέμα ηθικής τάξεως, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε και αυτό και η ουσία είναι ότι περιμένουμε τώρα το τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της προσωρινής διοικούς επιτροπής για να πάμε για το επόμενο βήμα. Έχετε κανονίσει κάποιο ραντεβού καθώς έρχεστε... Δηλαδή η δουλειά που έπρεπε να κάνουμε εμείς... Σωστά, σωστά, σωστά. Κάναμε όλο το φάκελο, έχουμε πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι καθαρός ο φάκελος που μας λέει ότι ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αθλητική εταιρεία, είτε αυτή λέγεται Ηρακλής, είτε κάποια άλλη εταιρεία. Και απλώς περιμένουμε τώρα εμείς από το πολιτή, από την πολίτρια να το κάνουμε έτσι πιο λιανά. Να πάρετε τη σκυτάλη, κάπως έτσι. Για να μας δώσει το πράσινο φως. Mm-hmm. Ακριβώς, να πάρουμε το χρήσμα. Έχετε καθορίσει ήδη κάποιο ραντεβού με τον πρόεδρο, με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, καθώς έρχεστε στη Θεσσαλονίκη, είτε όχι, απόψε απλώς, το βράδυ, απλώς, είτε αύριο. Απλώς μετέφερα στους ανθρώπους της προσωρινής διοίκησης το μήνυμα ότι θα πρέπει αυτοί να συνεννοηθούν, να συνεδριάσουν μεταξύ τους και να ορίσουν ποια είναι η επόμενη κίνηση, πώς πρέπει να γίνει η επόμενη κίνηση και να μας ενημερώσουν. Εμείς περιμένουμε τώρα στο ακουστικό μας. Πόσες μέρες θα μείνετε εδώ μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο? Εγώ θα μείνω πολύ περισσότερο. Ο κύριος Παπαδόπουλος νομίζω μεσοβόματα πρέπει να φύγει, αλλά θα επιστρέψει πάλι λίγο συντόμως. Μια και λέτε ότι θα μείνετε αρκετά περισσότερο, να υποθέσω ότι αυτό έχει να κάνει και με το νέο σας πόστο, με αυτό που θα αναλάβετε, γιατί ξέρετε έχει κυκλοφορήσει έντονα τις τελευταίες μέρες ότι προορίζεστε για να είστε ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. Μια πρώτη ιδέα στο σχέδιο το οποίο έχουμε καταστρώσει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας της δικής μας, από τη δική μας πλευρά, ήταν και είναι και παραμένει αυτό σαν σκέψη. Θα δούμε τώρα τις προσεχείς ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο πώς θα υλοποιηθεί η κίνηση αυτή. Το πιο πιθανό είναι να είναι έτσι μάλλον. Είστε έτοιμοι όσον αφορά την στελέχωση, αν αύριο μεθαύριο πάρετε το χρήσμα από την Διοικούσα Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, είστε έτοιμοι με ονόματα, με στελέχη που να απαρτίζουν τη νέα ΠΑΕ Ηρακλής για να συσταθεί? Μπράβο. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία πάσα που μου ξέφυγε. Σε ευχαριστώ πολύ που μου το επιθυμίζεις. Κατ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά, τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, καθώς και όποιον άλλον, η Ηρακλειδέα και εμείς, όλο αυτόν τον καιρό βοήθησε ώστε το καράβι που λέγεται ΠΑΕ Ηρακλής να σταθεί σε μια σταθερή ρότα, να μην παρεκκλίνει. Ήταν πράγμα τα παιδιά, μια χρονοβόρα διαδικασία την οποία τη τηρήσανε και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας γι' αυτό και συνεχίζοντας, ολοκληρώνοντας μάλλον την απάντηση στην ερώτησή σας, στις σκέψεις της δικές μας είναι κάποια από τα παιδιά αυτά, εάν φυσικά το θελήσουν και συμφωνήσουν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέλη του καινούργιου συμβουλίου και μαζί να πορευτούμε για την επόμενη μέρα. Προφανώς θα το συζητήσετε αυτές τις μέρες που θα είστε εδώ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, μαζί τους. Όποιοι επιθυμούν σαφώς, να μπουν μέσα. Σαφώς, ναι. Θα κάνουμε τη δική μας πρόταση στον ορισμένα μέλη για τα παιδιά αυτά και εφόσον το δεχθούν, όπως είπα, για να μπορέσουν να συμπορευτούν μαζί μας. Έχετε ήδη, είτε εσείς είτε ο ίδιος ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, κάποια άλλα στελέχη κατά νου, κάποιους συνεργάτες σας, είτε από Αμερική είτε από Ελλάδα, δεν ξέρω. Σαφώς, όχι, έχουμε, ναι, σαφώς και έχουμε κάποια ονόματα. Όπως σας είπα, έχουμε το δικό μας team εργασίας. Θα είναι... Οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ή μπαίνουν τώρα, έχουν εμπειρία με το ποδόσφαιρο? Γιατί πέρα από ανώνυμη εταιρεία, μιλάμε και για ένα ποδόσφαιρο με πολύ κόσμο από πίσω, έτσι είναι. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε, μάλλον έτσι προφανώς. Όχι, απλή ερώτηση. Τώρα για να μάθετε περιέργειας. Αν υπάρχει συμμετοχή. Ναι. Θέλετε να μάθετε η συμμετοχή, ναι, μέσω σπλήν, σαφώς αυτό ρωτάτε. Ναι. Εάν θα υπάρχει συμμετοχή του κυρίου Σακίεβιτς, και αυτό. Συνεταίρου σε πολλά πράγματα του κυρίου Παπαδόπουλου, κατηγορηματικά δηλώνω ότι
στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον φυσικά θα υπάρχει και εμπλοκή του κυρίου Σακίεβιτς, αλλά πρώτο μέλημά μας είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και μετά βλέπουμε. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στο κίνητο δικό μας, τα οποία φυσικά και είναι εμπλεγμένα μέσα στον χώρο του αθλητισμού και που θα βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Η δική σας σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, για τον κόσμο που ίσως σας ακούει πρώτη φορά, ίσως ακούει το ονοματεπώνυμό σας πρώτη φορά, γιατί δεν αποκλείεται να είστε ο νέος πρόεδρος του Αερακλής, αν θέλουμε έτσι να πούμε δύο λόγια στον κόσμο, ποια είναι η σχέση σας, πώς προέκυψε όλη αυτή η συνεργασία. Λίγα λόγια για εσάς, αν μου επιτρέπετε, να ακούσουμε. Ναι, σαφώς. Και εγώ είμαι 30 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια που ζω στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φιλαδέλφειας. Είμαστε συνεργάτες σε αρκετές από τις δουλειές τις οποίες κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Και είναι εύλογο το ερώτημά σας, το ερώτημά σας έτσι όπως το θέτετε. Είμαι, να το πούμε, το δεξί χέρι και ο ηθήνων νους όλης της επιχείρησης αυτής. Τώρα θα είναι, να υποθέσω, θα μετακομίσετε με ή χωρίς εισαγωγικά αυτή τη στιγμή που θα υπάρχει η Ηρακλής μπροστά σας. Δεν είναι το ζήτημα τώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το αν θα μετακομίσω. Σαν αρχική σκέψη είναι τουλάχιστον τους πρώτους μήνες να υπάρχουν συχνά πυκνά ταξίδια και δικά μου αλλά και του κυρίου Παπαδόπουλου, όχι απαραίτητα την ίδια χρονική περίοδο, για να μπορέσουμε να τρέξουμε όσο δυνατόν αρτιότερα τις πρώτες κινήσεις. Οι πρώτες κινήσεις πέρα από τη στελέχωση, κύριε Καραντώνη, του ΔΣ, όσον αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, ποιες μπορεί να είναι? Εντάξει, οι μεταγραφές ολοκληρώνονται, έχει γίνει το κομμάτι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος περιμένει να ακούσει και να δει πράγματα από ένα νέο επενδυτή. Ξέρετε, ο κόσμος του Ηρακλή έχει περάσει πάρα πολλά, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και θέλει να χαίρεται με οποιοδήποτε νέο από εδώ και πέρα προκύψει, από σήμερα και μετά. Τι μπορείτε να πείτε επ' αυτού ή είναι ακόμα νωρίς να πούμε κάτι παραπάνω? Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα γενική ομολογία, το υπάρχον υλικό ποδοσφαιριστών, το υπάρχον ρόστερ με την καθοδήγηση του προπονητή κ. Βοσνιάδη και του επιτελείου του, αλλά και υπό την καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή κ. Παύλου Μυροφορίδη, νομίζω είναι το πιο δυνατό σενάριο. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ με πολλούς παίχτες που έχουν παρουσία και εμφανίσεις στη Super League αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα άλλων χωρών. Έχουμε μέσα στο ρόστερ και παίκτες που έχουν παίξει και παιχνίδια Champions League. Οπότε, κατά γενική εκτίμηση και ομολογία, όπως σας είπα, δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς το ρόστερ. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε να μπει το όλο τρένο στις ράγες και να ξεκινήσει το ταξίδι του και ο τελικός προορισμός να είναι η πόρτα της Super League. Εκεί όπου όταν τελειώσει η φετινή χρονιά και θα είμαστε οι πρώτοι στη βαθμολογία και η ομάδα που θα είναι διαπευθείας στη Super League, όπου του χρόνου θα δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο του Ηρακλή. Ενός Ηρακλή που όλοι το γνωρίζουμε, την τελευταία δεκαετία πέρασε πολλές γκρίζες μέρες, πολλές μαύρες νύχτες. Θέλουμε αυτά να φύγουν, να ανοίγουν μόνο στο παρελθόν και μόνο επιτυχίες από εδώ και στο εξής για την ομάδα μας. Είστε συνέχεια δίπλα στον κύριο Τόμι Παπαδόπουλο. Πώς εισέπραξε την σημερινή απόφαση της Επιτροπής? Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν βγήκαμε από την αίθουσα συνεδριάσεων ήταν μια μεγάλη ανακούφιση. Αυτή η ειδονή της ευχαρίστησης ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και είπε επιτέλους τελειώσαμε, τώρα σηκώστε τα μανίκια, ώρα να δείξουμε για να μιλαπεί. Και κάτι ακόμα, κύριε Καραντώνη, και ευχαριστώ για τον χρόνο σας, γιατί έρχεστε ο δικός εν τέλει, όχι...
Ναι, ερχόμαστε ο δικός, ναι. Ναι. Θέλουμε όσο δυνατόν να έρθουμε γρηγορότερα πίσω, γιατί υπήρχε μια πτήση που ήταν αργά στις 10 η ώρα. Α, πήγαινε για βράδυ, μάλιστα. Okay. Και υπάρχει, ναι. Η ερώτηση που επίσης έχω και τις προηγούμενες μέρες, ξέρετε, γιατί ο πολύς ο κόσμος, okay, τον κύριο Τόν Παπαδόπουλο τον γνώριζε κυρίως από πέρυσι με το ρεπορτάζ του Άρη, με την εμπλοκή του, με κάποια χορηγία που είχε βάλει και φέτος τον Ερασιτέχνη κτλ. Αλλά για τον κύριο Σωρού δεν ήξερε πολλά πράγματα. Η ερώτηση λοιπόν, το γιατί Ηρακλής, γιατί να θέλω να γίνω μεγαλομέτοχος πα Ηρακλής, γιατί να θέλω να έχω βάλει ήδη 400.000 ευρώ περίπου στον Ηρακλή, ποια είναι η απάντηση? Δεν είστε ο Τόμα Παπαδόπουλος, βέβαια, είστε ο συνεργάτης του, αλλά... 400.000 δεν ευσταθεί και όλα στο νούμερο είναι μέχρι στιγμής πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ μεγαλύτερο, οκ. Okay. Μια που αναφέρεστε τώρα αυτό. Ναι, αλλά εντάξει. Στην ερώτηση τώρα, γιατί... Μια που αναφέρεστε ναι. Τώρα, ναι. Στην ερώτηση γιατί παίρνω την απόφαση να γίνω μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, ποια είναι η απάντηση που έχει ο άμεσος συνεργάτης σας? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μια που και στην ερώτηση μέσα εμπλέκεται τώρα και το όνομα της άλλης ομάδας Θεσσαλονίκης, όπου είχε εμπλακεί με χορηγία πέρσι ο κ. Παπαδόπουλος, ναι. Ήταν μια περίοδος όπου είχε μια προσωπική σχέση με τον πρόεδρο της ομάδας αυτής, τον βοήθησε οικονομικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το καλοκαίρι που μας πέρασε τώρα συγκεκριμένα ήταν περίπου για 1,5-2 μήνες εδώ πέρα ο κ. Παπαδόπουλος, προσεγγίστηκε από μία άλλη ομάδα της πόλης μας που δεν είχε ευτυχή κατάληξη και μετά φυσικά από τους ανθρώπους στο Ηρακλή, οι οποίοι τον προσεγγίσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο, μπήκαν mm-hmm. μέσα στην καρδιά του, mm-hmm. Με τον τρόπο που δείξανε ποιο είναι το project του νέου Ηρακλή όπως το ονειρεύονται, με τον τρόπο που μιλήσανε για τις προοπτικές της ομάδας, μπήκαν μέσα στην καρδιά του και αποφάσισε να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να συζητήσει το θέμα εμπλοκής του στην ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, 17 χρονών παιδί, έφυγε από τη γειτονιά του που ήταν πίσω από το τουρκικό προξενείο για την Αμερική και μέχρι εκείνη τη χρονιά όλα τα παιδιά παίζανε εκεί πέρα στην Ελλάδα στο Καφετζόγλιο. Ναι. Οπότε η πρώτη ομάδα και η πρώτη μπάλα που κλώτσε ή φόρεσε φανέλα ήταν του Ηρακλή. Είχε την επαφή από μικρή ηλικία. Βεβαίως. Υπάρχουν δηλαδή και συναισθηματικοί δεσμοί. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε το φλερτ... Αλλά πέραν τούτου ήταν ο τρόπος Μπράβο, που σκραβώθηκε από τους ανθρώπους στη Ηρακλή. Το τρόπο που παρουσιάσανε όλο το project, ο τρόπος που... ακόμα και η περιήγηση που έγινε στο συγκαταστάσεις της Μίκρας και χίλια δυο άλλα μικρά πραγματάκια που μπορούν να χτυπήσουν διαφορετικά την καρδιά, να ταλαντώσουν διαφορετικά τις χορδές της καρδιάς ενός ανθρώπου. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θα κάνω, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Ποιο... Τρίτη φορά που λες είναι τελευταία ερώτηση. Τι να κάνω. Είναι, ξέρετε, η σημερινή είδηση... Όχι, καταλαβαίνω. Είναι είδηση... Όχι ημέρας, είναι είδηση χρονιάς, δεν το συζητάμε. Αστιαίζομαι και καταλαβαίνω, καταρέσει. Σεβαστό. Τη δίψα και την... Ακριβώς τη δίψα τώρα του Ηρακλειδέα, του Ηρακλειδέα οπαδού. Να ενημερωθεί, βεβαίως. Παράγοντα ραδιοφωνικού παραγωγού, ύστερα από όλα αυτά τα στραπάτσα των τελευταίων ετών, να βλέπουμε ότι τουλάχιστον κάτι καλύτερο πάει να γίνει για την ομάδα μας. Για να μην νομίζουμε, κύριε Καραντώνη, ότι η ελπίδα είναι μόνο τραγουδίστρια, να είναι και πραγματική έννοια στον Ηρακλή, γιατί την έχουμε ξεχάσει πώς είναι αυτή. Και μιας και λέω για ελπίδα, έχετε θέσει ταβανί, έχετε θέσει στόχο, έχετε πει ότι εγώ μέχρι εδώ μπορώ να πάω. Μέχρι εδώ είναι η κουβέρτα μου, παραπάνω δεν μπορώ. Το έχετε θέσει αυτό? Ή να το πω αλλιώς, με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι με όμικρον γιώτα, βάζω πληθυντικό, στο να αφήσετε πίσω σας τον Ηρακλή σε πόσα χρόνια, δεν ξέρω. Καλά, αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Ναι. Αλλά... Υποθετική ερώτηση, το ξέρω, αλλά... Στην παρούσα χρονική στιγμή ο κύριος Παπαδόπουλος δεν έρχεται σαν ο Μεσσίας από την γη της Ευαγγελίας, της Μεσοποταμίας. Ποτέ δεν είπε όλο αυτόν τον καιρό ο κύριος Παπαδόπουλος, ποτέ δεν έπαιξε λαγούς και πετραχίλια. Η ουσία είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, θα έρχεται για να επενδύσει στην ομάδα του Ηρακλή, έρχεται για να κάνει αυτό που θεωρεί αυτός σωστό νοικοκύρεμα και ο χρόνος όπως είπαμε θα δείξει. Δεν πρόκειται να υπάρχουν σπατάλες, δεν πρόκειται να υπάρχουν περιττές ενέργειες. Όπως σας είπα όλο αυτόν τον καιρό, τα παιδιά της
προσωρινής δικός της επιτροπής και ο κύριος Μυροφορής και ο κύριος Βοσνιάδης και όλα τα παιδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν κάνει τη δουλειά τους. Θα συνεχίσουμε και όπου χρειαστεί, όποτε χρειάζεται, θα είμαστε πάντα εκεί πέρα. Για όλους τους ανθρώπους του Ηρακλή, ό,τι αυτό συνεπάγει εδώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Θα τηρήσω τώρα το λόγο μου. Ήταν όντως η τελευταία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον για το χρόνο σας. Καλή αρχή να ευχηθώ. Να πάρετε εδώ, και τη σκυτάλη και το χρήσμα από την Επιτροπή, τη Διοικούσα Επιτροπή του Ηρακλή, για να μπορέσετε να προχωρήσετε όπως θέλετε και επίσημα. Ακριβώς. Και σύντομα, φαντάζομαι, κύριε Καραντώνη, περιμένουμε και ανακοινώσεις με το Δέλτα Σίγμα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Να γίνουν με το καλό όλα αυτά. Ακριβώς, αλλά όπως είπαμε τώρα, είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε τώρα το επόμενο βήμα, την επόμενη κίνηση. Σωστά. Που είναι τα παιδιά από την προσωρινή διοίκηση. Σωστά. Αυτό περιμένουμε. Όποτε είναι έτοιμοι, φυσικά, αυτοί το γνωρίζουν καλύτερα, υπάρχει μια διαδικασία, την τρέχουν προς το παρόν και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα. Περιμένουμε εμείς, είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τώρα τη δική τους ειδοποίηση. Με το καλό να έρθετε στη Θεσσαλονίκη και ξανά καλή δύναμη να ευχηθώ. Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στάθη Καραντώνη, το δεξί χέρι του Τόμου Παπαδόπουλου. Έρχονται Θεσσαλονίκη.